Ρεπορτάζ. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κουσουλό. Καθημερινά στις 7 στα Παραπολιτικά 90,1. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση, μια υπόθεση revenge porn στην Πάτρα με βίντεο, φωτογραφίες από δεκάδες, από 141 κοπέλες κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό, λίστα με βίντεο και φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές αυτών των νεαρών κοριτσιών. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να συνδεθούμε τον Ηλία Τσίπα από την Αίρα Πάτρας. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Μια λίστα λοιπόν με συνολικά 141 φακέλους, για τον οποίο ο καθένας αφορά και σε μια γυναίκα από την Πάτρα, αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Κυκλοφορεί στην πόλη και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές. Όπως πολύ λογικά καταλαβαίνεις, οι φάκελοι αυτοί περιέχουν προσωπικές φωτογραφίες, σωστά το είπες, και βίντεο γυναικών, ενώ σύμφωνα με τοπική εφημερίδα που έφερε και το θέμα στο προσκήνιο, έχουν ήδη διαμοιραστεί μεταξύ αρκετών πολιτών. Στα εν λόγω αρχεία, μάλιστα, τα θύματα κατονομάζονται. Η λίστα περιλαμβάνει περισσότερες από 1000 φωτογραφίες και βίντεο, και προς το παρόν δεν έχει ανέβει στο διαδίκτυο, αλλά μοιράζεται από κινητό σε κινητό μέσω μιας εφαρμογής που ονομάζεται Mega Play και χρησιμοποιείται για την αποστολή μεγάλων σε όγκο δεδομένων. Mm-hmm. Να πούμε, Πέτρο, πως στη λίστα φέρεται να έχουν στο κινητό τους εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άτομα, διαποπέμποντας τα υποψιάστα κορίτσια. Από αυτές κάποιες φαίνεται να γνώριζαν ότι βιντεοσκοπούτσαν, ενώ κάποιες άλλες όχι. Και το θέμα το μεγάλο είναι ως προς την νομική αντιμετώπιση του ζητήματος. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός πως το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, αλλά διαμοιράζεται από κινητό σε κινητό, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις, Πέτρο, να μην μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος το ανέβασε, ποιοι το ανέβασαν, ποιοι το μεταφέρουν. Μια χαόδης πραγματικά κατάσταση με κορίτσια τα οποία εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο, εκτίθενται οι προσωπικές τους στιγμές. Να δούμε τι θα συμβεί, Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για χαρά.